συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, παρακάμπτω τα ποιήματα των εκ του προχείρου αντιπολιτευμένων ποιητών, οι οποίοι ανέρχονται στο Βήμα και απαγγέλουν στον Σαρών την ολόμαυρη ράχη που κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και απαγγέλουν την Πολακιάδα, ως άλλη Ηλιάδα, από τα σκονάκια, τα επικοινωνιακά προφανώς, και θα κάνω μια σημείωση για τον εκπρόσωπο της ναζιστικής παράνοιας που προηγήθηκε στο Βήμα. Και να πω ότι αυτή η παράνοια η ναζιστική είναι εκείνο το τροκτικό το οποίο σέρνεται εκεί όπου υπάρχει φθορά. Όπου μυριστεί φθορά της πολιτικής, εκεί σέρνεται για να ροκανίσει ό,τι μπορεί να ροκανίσει. Και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα από τη χθεσινή συζήτηση. Μπορεί να πάει πιο κάτω, αναφερόμενος στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί να πάμε πιο κάτω από εκεί. Φοβάμαι ότι μπορούμε. Και τίθεται το ερώτημα. Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρενθετικά να πω εδώ, ότι με 7 χρόνια σε αυτή εδώ την αίθουσα, δεν είναι πολλά σε σύγκριση με εκείνα άλλων βουλευτών, αλλά λόγω δουλειάς ήμουνα πολλά χρόνια πριν στα πέριξ της αίθουσας ή στα θεωρία, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένα μύθο δεν έχω στο κεφάλι μου για αυτό που λέγεται λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όμως, πρώτη φορά ακούω από το Βήμα της Βουλής αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαγγέλει ένα κακότεχνο σύνθημα, το οποίο προφανώς το γράψανε κάποιοι επικοινωνιολόγοι, ξένοι ή Έλληνες δεν έχει καμιά σημασία και δεν υπάρχει διάκριση. Διότι αυτού του είδους οι επικοινωνιολόγοι τι κάνουνε. Για αυτούς δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ της εμπορικής και της πολιτικής διαφήμισης. Αυτό είναι το προϊόν. Καλό ή κακό, αυτό το προϊόν λοιπόν πρέπει να προωθηθεί πάση θυσία και με οποιαδήποτε μέσα. Και είδαμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Και λέω εγώ, αν αυτό είναι πολιτική, τι είναι υποπολιτική, τι είναι. Τι περιμένει ο κόσμος από τους πολιτικούς ηγέτες στην καρδιά μιας προεκλογικής εκστρατείας? Να ακούσει τις προτάσεις τους, την κριτική τους, τι όραμα ή τι σχέδιο έχουν τώρα που η χώρα βγαίνει από μια δεκαετή κρίση. Όχι, αυτό δεν πρόκειται και δεν γίνεται πάντως. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Έχει άποψη θετική ή αρνητική η αξιωματική αντιπολίτευση? Αν έχει αρνητική άποψη και τα θεωρεί δώρα προεκλογικά ή κόλπο προεκλογικό, δεν τα ψηφίζει. Διότι ψηφίζοντάς τα, μετέχει σε ένα τέτοιο προεκλογικό παίγνιο. Δεν μπορεί να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Μπορείς να κοροϊδέψεις, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Για πάντα όμως, όχι επ' αυτού. Και να πω το εξής. Μια ιστερία αντισύριζα, η οποία ξεπερνάει τον αποκαναπέ διάλογο του Twitter. Αυτό το αρχιπέλαγος. Το ξεπερνάει, το ξεπέρασε εδώ στην αίθουσα εχθές. Αυτό συνιστά πολιτική πρόταση? Είναι δυνατόν αυτό να συνιστά πολιτική πρόταση? Και να σας πω κάτι. Εκεί που ανακαλύφθηκε το Twitter, και δεν υποτιμώ εγώ αυτού του είδους την προπαγάνδα, καθόλου δεν την υποτιμώ. Ολόκληρος πλανητάρχης κατέλαβε αυτή τη θέση με το Twitter υπομάλης. Όμως, πρέπει να σας πω, διότι έχω παρακολουθήσει 3-4 προεκλογικές εκστρατείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εκεί, πέρα από αυτό το διάλογο το Twitter, όταν γίνεται ο διάλογος ο πολιτικός συγκεντρώσεις και τα λοιπά, επικεντρώνονται στα βασικά θέματα. Οικονομία, απασχόληση. Επί εποχής Ομπάμα, εγώ περίμενα ότι θα γίνει το σώμα με την εξόντωση του Μπιν Λάδεν. Σας πληροφορώ ότι ήταν στα 10 πρώτα, 8ο ή 9ο. Και εδώ τι παρακολουθούμε? Παρακολουθούμε ένα σοου φθοράς, παρακολουθούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθύνεται σε αυτή εδώ την πτέρυγα, σε εμάς δηλαδή, σαν εμείς να είμαστε οι πορφυρογέννητοι, σαν να είμαστε εμείς εκείνοι που μας φέραν στα γενέθλια δώρο τη βουλευτική έδρα. Σε εμάς απευθύνεται, λες και είμαστε εμείς οι απόγονοι της δυναστείας, κύριοι. Δεν είναι σε αυτή την πτέρυγα το 1/3 των βουλευτών οι γόνοι?
το 1/3 των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και μπορεί να κάνετε τη στατιστική και θα τους βρείτε και παραπάνω, είναι γόνοι πολιτικών οικογενειών. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς αυτοί να μας απευθύνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον τρόπο. Και να σας πω και κάτι. Εγώ δεν θα την έφερα την κουβέντα εκεί. Και δεν θέλω να έρθει η κουβέντα εκεί. Σε τελευταία ανάλυση, ο ελληνικός λαός αποφασίζει τι είδους δημοκρατία θέλει να έχει. Αν θέλει να έχει κληρονομική, θα την έχει κληρονομική. Όμως θέλω να σας πω και το εξής. Ακόμα και στις δυναστείες, αν θυμάστε από την ιστορία στο βιβλίο, υπήρχε ο τάδε ο μεγάλος και ο τάδε ο μικρός που έχουν μείνει στην ιστορία. Και αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Ποιος ήταν ο μεγάλος και ποιος ήταν ο μικρός από την οποιαδήποτε δυναστεία. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή εδώ πέρα, σε αυτή εδώ την αίθουσα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε υβριστεί, έχουμε καθυβριστεί. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ιονή λογοδοσία του βουλευτή. Όχι κάθε 4 χρόνια, όχι κάθε εκλογές, αλλά κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει αυτή η λογοδοσία. Στην κορυφαία λοιπόν λογοδοσία θα πάμε μπροστά στον ελληνικό λαό, θα απευθυνθούμε σε αυτόν, θα του πούμε κάτω από ποιες συνθήκες πληθήκαμε να ασκήσουμε κάποια καθήκοντα, εν μέσω μιας χρεοκοπίας, εν μέσω μεγάλων πολιτικών πιέσεων, αν θέλετε και ψυχολογικών πιέσεων, εν μέσω πολλαπλών πιέσεων, και μην, εδώ παρατηρούμε το εξής, να επικαλούνται τεχνιέντος ορισμένες εσωτερικές αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες κρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015, να τις ετεροχρονίζουν και να μιλάνε συνέχεια για ψέματα, φθήροντας τον πολιτικό διάλογο. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω το εξής. Το πόσο καθής αντιλαμβάνετε την προσήλωση σε αρχές και αξίες το δείχνει μια στάση όχι μόνο μέσα στην πολιτική, αλλά και στην καθημερινή ζωή, μέσα στην καθημερινή ζωή ανάμεσα στους πολίτες, ψηφοφόρους του και εμείς. Το δείχνει εκεί. Το ποιος είναι, παίρνει υπόψη αρχές και αξίες. Το ποιος είναι σαλταδόρος της πολιτικής. Θα κληθεί ο ελληνικός λαός να το διακρίνει όπου υπάρχει αυτό το φαινόμενο και να το κρίνει. Και φυσικά έχει ο καθένας δικαίωμα να αλλάζει άποψη όταν πρόκειται για κορυφαία θέματα, για συμφωνίες που κατά τη γνώμη τη δικιά μας είναι ιστορική ευκαιρία και μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ αυτού και ενός άλλου φαινομένου που σας είπα ότι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε, επειδή εμείς εδώ, ορισμένοι από εμάς, δεν βοσκούμε εδώ παραπέρα τα πρόβατα. Οι γονείς μας το έκαναν εκεί που έπρεπε να το κάνουν αυτό το επάγγελμα. Τι εννοώ δηλαδή, επειδή τρομοκρατήθηκαν κάποιοι λεγόμενοι κεντρώοι ψηφοφόροι από τη συμπεριφορά της ακροδεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει επιβάλει τον νόμο της στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό αντίβαρο με βάση το ήθος του Πολάκη. Και να συζητάμε, πηγαίνοντας προς εκλογές, για τον Πολάκη. Και όχι οποιοδήποτε θέμα είναι σοβαρό και αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής. Η πολιτική δεν μπορεί να καταρακυλήσει στην ποδοσφαιροποίηση. Και όταν λέω ποδοσφαιροποίηση, εννοώ αυτό το αποξιωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι από το πραγματικό ποδόσφαιρο έχεις καμιά φορά και ορισμένα πράγματα να διδαχθείς. Παράδειγμα, από ό,τι έγινε με τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ, βγαίνει το δίδαγμα, αν θέλετε. Με αυτό κλείνουμε, κύριε συνάδελφε. Ναι, ότι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, κάτω από το πιο δύσκολο περιβάλλον, από το πιο τοξικό περιβάλλον, αν το πιστεύεις, μπορείς να νικήσεις κομίζοντας τη δικιά σου αλήθεια. Αυτό και τίποτε άλλο. Ειδικά εσείς να τα ακούσετε αυτό, έτσι. Κύριε Βαρημένο, παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.